Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Γενική Συνέλευση των Αγροτών κατά πάσα πιθανότητα αποφασίζουν διεύρυνση των κινητοποιήσεων και παρουσία των τρακτέρ στην αερογέφυρα του Άργους. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα 7 η ώρα, 7 η ώρα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Λακωμάτων για την μη καταβολή αποζημιώσεων στους φασολοπαραγωγούς, αλλά και για το κόστος παραγωγής. Είναι δύο κυρίαρχα θέματα για τα οποία προφανώς θα αποφασιστεί, όπως είπαμε, η περαιτέρω διεύρυνση των κινητοποιήσεων. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη τα τρακτέρ είναι παραταγμένα, προσυγκεντρωμένα ανάμεσα στο χώρο του Δημαρχείου του Άργους με το σχολείο της γειτονιάς εκεί. Ο κύριος Τζικαλάγιας είναι μαζί μας στο δρόμο για το αεροδρόμιο ερχόμενος για Καστοριά, αν δεν κάνω λάθος. Κύριε Τζικαλάγια, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Νατσούλη. Ή το αντίστροφο, από Καστοριά πηγαίνετε Αθήνα? Όχι. Από Αθήνα για Καστοριά. Θα πάω Θεσσαλονίκη και από εκεί οδικό υπάρχει. Μάλιστα. Με τις Θεσσαλονίκης λοιπόν, με τις Θεσσαλονίκης το αεροπλάνο. Κύριε Τζικαλάγια, θα έχετε πληροφορηθεί βεβαίως. Και εσείς ο ίδιος, αν θυμάστε εδώ στην εκπομπή μας, είχατε μιλήσει για την αποζημίωση των φασολοπαραγωγών στις 20 Ιανουαρίου. Μάλιστα είχατε κάνει και μια εκτίμηση τότε ότι θα είναι περίπου 500 ευρώ το στρέμμα. Το θυμάστε? Σήμερα λοιπόν είναι 20 Ιανουαρίου, δεν υπάρχει κανένα φως στον ορίζοντα σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις των αγροτών, ούτε καν το πόσα χρήματα θα πάρουν και βέβαια πότε θα πληρωθούν. Και γι' αυτό βγαίνω στους δρόμους. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Είμαστε 2,5 χρόνια διακυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα 2,5 χρόνια και ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο, ψηφίσαμε μια σειρά νομοθετήματα τα οποία εξυγχρονίζουν το πλαίσιο της αγροτικής παραγωγής, της πάταξης της παράνομης τεχνοποίησης, της ασφαλιστικής διαδικασίας και της διασφάλισης που παρέχει ο ΕΛΓΑ. Πάντοτε όταν αποφασίζουμε κάτι πρέπει να έχουμε στην ολική σκέψη και εκτίμηση να κάνουμε έναν απολογισμό για τα μέχρι τώρα. Και ο σύντομος απολογισμός λέει, αφού παραλάβαμε πάρα πολλές υποχρεώσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως το ότι μας είχαν αφήσει υποχρεώσεις από το 17 πληρωτές, τις οποίες τις πληρώσαμε το 19, από εκεί και πέρα υπάρχει απόλυτη συνόπεια στην υποχρέωση της κυβέρνησης και του ασφαλιστικού οργανισμού του ΕΛΓΑ, που είναι ο ασφαλιστικός οργανισμός της αγροτικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν, να μην ξεχνάμε να λέμε ότι όσον αφορά το άλλο μεγάλο κεφάλαιο του πρωτογενούς τομέας στο νομό μας, που είναι η μήλο παραγωγή, που έχουν αποζημιωθεί στην ώρα τους και ικανοποιητικά, τόσο που από ό,τι λένε ήδη και οι αγρότες είναι πρώτα αγρότες, πρώτα επαγγελματίες, και ήδη λένε ανεξαρτήτως των πολιτικών τους πεπιθήσεων ότι ποτέ δεν ξαναείδαν τέτοια συνέπεια από κυβέρνηση όσο έγινε που θυμάστε τον Μάρτιο, που ήταν ο παγετός, που πήγαμε επί τόπου, είδαμε την κατάσταση, ήρθαν τα κλιμάκια, δουλέψαμε, πιέσαμε εκεί που έπρεπε και πράγματι πριν τις γιορτές όλοι, αφού πρώτα τον Νοέμβριο ή και τέλειο Οκτωβρίου πήραν τις προκαταβολές 40%, η μελοπαραγωγή είναι κατευχαριστημένη από την κυβέρνηση απέναντι. Η μελοπαραγωγή, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι σε αυτές τις κινητοποιήσεις. Είναι η φασολοπαραγωγή και όσοι μιλάνε επίσης για το κόστος παραγωγής πια και το ενεργειακό κόστος. Θέλω να πω ότι πρέπει οι πολίτες που μας ακούν και δεν μας ακούν μόνο αγρότες να έχουν μια συνολική εικόνα για το κυβερνητικό έργο. Και εγώ γι' αυτό το τονίζω. Δεν βγαίνουν στον δρόμο σήμερα οι μελοπαραγωγοί. Σήμερα βγαίνουν αυτοί που ήταν να πληρωθούν σήμερα. Άρα φαντάζομαι και εσείς σαν εκπομπή, σαν οργανισμός δημοσιογραφικός, ακούσατε
αισθανθήκατε τον παλμό και τα συναισθήματα των αγροτών που έχουν σαν κύριοι. Η αλήθεια είναι ότι από μηλοπαραγωγούς, όταν πληρώθηκαν κιόλας, που ήταν ο Δεκέμβριος, αν δεν κάνω λάθος, η εξόφλησή τους, νομίζω ότι δεν υπήρξε κανένα παράπονο από μηλοπαραγωγούς του τομείου μας. Να λέγονται και αυτά γιατί δεν τα γνωρίζουν. Ωραία. Πάμε τώρα στο πρόβλημα που έχουμε όμως. Πάμε τώρα στους φασολοπαραγωγούς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τον Ιούλιο με τον καύσωνα, και να μην πούμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καύσωμα, όπως τον ορίζουμε και για τα θέματα που υπήρχε με τον ορισμό του, θερμοκρασία και διάρκεια, κάνουμε προσπάθεια μεγάλη στον ανανεωμένο, εξυγχρονισμένο ασφαλιστικό οργανισμό να είναι με τέτοιο τρόπο που να ανταποκρίνονται στις σημερινές κλιματικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει τότε έγιναν οι ενέργειες που έπρεπε. Θυμάστε ότι είχα προσκαλέσει και ήρθε ο πρόεδρος του οργανισμού. Κύριε Τζιγκαλάκη, αυτά πριν είναι γνωστά σε όλους μας. Και έχονται οι άνθρωποι τώρα τι θα γίνει. Λοιπόν, αφήστε με λοιπόν να πω τη σκέψη μου, γιατί και εγώ δεν έχω πολύ χρόνο για να. Το ξέρω γι' αυτό, να τον εκμεταλλευτούμε λοιπόν. Να πούμε σε συγκεκριμένο χρόνο. Να σας πω λοιπόν ότι το Νοέμβριο είχαμε επισκεφτεί τα κεντρικά γραφεία του ΕΛΓΑ. Και εγώ χωριστά και μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Μάνο, ακριβώς για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Όπως και έγινε εκείνη η περίφημη σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη στην Καστοριά, όπου ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς καλεσμένοι. Είχαμε διαβεβαιώσεις από το Περιφερειακό Κατάστημα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΛΓΑ στην Κοζάνη, ότι μέχρι τέλη της χρονιάς θα γίνονταν. Τα αποστέλλονταν τα πορίσματα στην Αθήνα και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ είχε διαβεβαιώσει που εφόσον γινόταν αυτό, μέχρι τις 20 Ιανουαρίου θα είχαν γίνει πληρωμές. Και να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι θα γινόταν αυτό, όπως έγινε με τους μηλοπαραγωγούς. Έγινε όμως. Παρά το ότι ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας ρωτήθηκε αν χρειάζεται προσωπικό, είπε ότι έχω προσωπικό. Τώρα βέβαια στις εγκλήσεις τις δικές μου και των άλλων φαντάζομαι, γιατί. Καθυστερεί, είπε ότι δεν έχω προσωπικό. Μα λέω αφού όταν σου ζητήθηκε είπες ότι έχεις. Λέει εννοούσα, είχα γεωπόνους που έκαναν τις αποτιμήσεις στα χωράφια. Τα πορίσματα υπάρχουν στο γραφείο του ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας και λέει τώρα το κατάστημα εκεί ότι θέλει 1,5 μήνα μέχρι να τα αποστείλει στην Αθήνα. Εγώ κύριε Τσικαλιά, έχω μια πορεία να σας ρωτήσω. Εσείς νιώθετε έκθετος απέναντι σε αυτόν τον κόσμο, γιατί και εσείς πιστέψατε κάποιους ανθρώπους. Και εσείς λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν νιώθετε έκθετος, γιατί πιστέψατε και εσείς κάποιους ανθρώπους. Τι να νιώθω. Αν νιώθετε έκθετος απέναντι στον αγροτικό κόσμο, γιατί και εσείς πιστέψατε κάποιους ανθρώπους που σας διαβεβαίωναν ότι 20 του μηνός θα πληρωθούν. Έκθετος μένω και εγώ, μένει ο οργανισμός του ΕΛΓΑ, μένει ο Περιφερειάρχης. Αυτό λέω. Που ήταν και αυτοί παρόντες στις συζητήσεις και στις προσπάθειες. Ακριβώς λοιπόν. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε τώρα. Αυτό που κάνουμε είναι από χθες, τουλάχιστον από χθες που διαπίστωσα και με επικοινωνία που είχαμε τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ της Δυτικής Μακεδονίας ότι υπάρχει αυτή η καθυστέρηση. Είμαι σε συνεχή επικοινωνία και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Λικουρέντζο. Χθες το βράδυ μίλησα και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Στήλιο. Γίνονται προσπάθειες να μην ισχύει αυτό το διάστημα το οποίο αναφέρει το κατάστημα της Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, να συμπτυχθούν οι χρόνοι και να αποζημιωθούν οι αγρότες, οι οποίοι έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται, αλλά τους καλό να επιδείξουν σήμερα το βράδυ, ας πούμε, 7 η ώρα που έχουν στα λακκώματα τη συγκέντρωσή τους, τη Γενική Συνέλευση. Θα θέλατε να πάτε εκεί, κυρία Τσικαλάγια, και να πείτε όλα αυτά ως πληροφορίες ή ό,τι άλλο προκύψει μέσα στη μέρα. Εφόσον γίνει η Γενική Συνέλευση τελικά, φυσικά και θα πάω. 7 η ώρα το απόγευμα στα λακκώματα γίνεται. Φαντάζομαι να είναι εκεί και όλοι οι άλλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική και όσοι έχουν λόγο και στα ζητήματα. Γιατί πρέπει όλοι να είναι μπροστά, όχι μόνο στα εύκολα, να είναι και στα δύσκολα. Και να επιμερίζεται και η επιβράβευση όταν με ενέργειες κάποιων γίνονται κάποια πράγματα και όχι μόνο όταν υπάρχουν δυσκολίες τότε να προσπαθήσουν να επιμερίσουν την αντανάκλαση και την επίπτωση, αυτό που λέτε, ας πούμε, από μια έτσι δύσκολη πορεία και εξέλιξη. Ναι. Αυτό θέλω να πω σαν επισήμανση. Και όλοι, ο καθένας, από τη θέση που έχει, είτε είναι πολιτικός, είτε είναι παραγωγός, είτε είναι συνδικαλιστής, πρέπει να αναλογίζει το καθένας την ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία, απέναντι στους συνανθρώπους του
και να είναι μετρημένος και στα λόγια και στις, και στις πράξεις. Κυρίως να είμαστε του έργου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και εγώ θα ήθελα σήμερα να έχουν πληρωθεί, όπως ένιωσα πολύ μεγάλη ικανοποίηση από την ανταπόκριση που είχε η κυβέρνηση στους μηλοπαραγωγούς, θα ήθελα και θα μπορούσε να γίνει το ίδιο και με τους φασολοπαραγωγούς. Αλλά από εκεί και πέρα να ξέρουν ότι από τη μεριά μου κάνω ό,τι μπορώ περισσότερο για να ικανοποιηθεί αυτό το δίκαιο αίτημα. Πάντως νομίζω ότι αν βρεθείτε σήμερα στη Γενική του Συνέλευση θα είναι κάποιο καλό βήμα για να δούμε αν μπορούμε συντονισμένοι να πετύχουμε τον συντομότερο δυνατό χρόνο. Βέβαια εδώ, δεν ξέρω, υπάρχει μια σύγχυση και εγώ ήξερα ότι είναι για το Άργο στον Πολιτιστικό Σύλλογο, στον αίσθημα του Πολιτιστικού Συλλόγου. Αλλά εδώ βλέπω και μια ανακοίνωση που λέει για άλλα κόμματα. Θα το διευκρινίσω ακριβώς που θα γίνει η Γενική Συνέλευση. Ναι, γιατί και εγώ είχα την αίσθηση ότι θα βρεθώ το βράδυ στο αμφιθέατρο, στην αίθουσα του Άργος. Πολιτιστικού κέντρου του Άργους. Εδώ βλέπω μια ανακοίνωση που μιλάει για άλλα κόμματα. Θα το διευκρινίσω για να είμαστε σίγουροι. Αυτό είναι το ευκολότερο. Θα... Και από χθες μάλλον... Όπως και να γίνει, ναι. Εφόσον οι αγρότες με κάλεσαν να παραστώ, θα παραστώ. Αλλά να παραστούν και αυτοί που έχουν υποχρέωση απέναντι στην κοινωνία και να μην είναι μόνο για τα... Για τα μπράβο και τα χειροκροτήματα. Εννοείται, ποιους άλλους εννοείται, κύριε Τσικαλαγιά? Ο νοών νοείτο. Όταν έχουμε επιτυχίες, ναι. Προσπαθούν όλοι να πάρουν ένα κομματάκι από την επιτυχία, άσχετα αν κάναν τίποτα ή κάτι μικρό. Όταν όμως έχουμε δυσκολίες, τότε η κυβέρνηση ή ο κυβερνητικός βουλευτής. Άρα εννοείται και καλείται ίσως την κυρία Αντωνίου, παραδείγματος χάρη. Δεν ξέρω, δεν καλώ κανέναν. Αυτό δεν υπήρχε στο μυαλό μου κάτι τέτοιο που λέτε εσείς. Δεν εννοούσατε την κυρία Αντωνίου. Δεν εννοώ την κυρία Αντωνίου. Εσείς την εννοείτε. Εγώ δεν εννοούσα. Σε καμιά περίπτωση δεν εννοούσα την κυρία Αντωνίου. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Θέλω να σας πω και εσείς που έχετε κάθε μέρα τη συχνότητα ένα μικρόφωνο και ενημερώνετε τους πολίτες, να ξέρετε ότι όλοι παλικάρια είναι αυτοί που είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα μπροστά. Αυτό σίγουρα, αυτά είναι τα παλικάρια που είναι και στα εύκολα και κυρίως στα δύσκολα. Να παίρνουν και το μπράβο και το εύγε που τους ανήκει και την κριτική και τη μομφή όταν έχουν ευθύνη. Αλλά όχι να κρύβονται κάποιοι στα δύσκολα. Καλό είναι να μιλήσετε και με ονόματα, κύριε Τσικαλά, και εσείς δεν φοβάστε, πείτε και ονόματα. Όταν είναι να το κάνω, το ξέρετε πολύ καλά. Όπως και το γεγονός ότι το φυσικό αέριο θα ξεκινήσει, όπως έλεγα εδώ και 2 χρόνια σας έλεγα ότι θα είναι το πρώτο έργο που θα ξεκινήσει και δεν θα ξεκινούσε εάν τον Μάρτιο του 18, το επαναλαμβάνω, τον Μάρτιο του 18 σαν πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και ετοιμαζόμενος για υποψήφιος βουλευτής δεν είχα αναγκάσει το ΣΥΡΙΖΑ και την Περιφερειακή Αρχή της Δυτικής Μακεδονίας με τις παρεμβάσεις μου της δημόσιας και από τη δικιά συχνότητα για το γεγονός ότι είχαν έξω τη Δυτική Μακεδονία και την Καστοριά το φυσικό αέριο. Άρα λοιπόν, πρώτα είμαι υπερήφανος και χαρούμενος εγώ γιατί είχα βάλει το πρώτο λιθάρι, αν θέλετε έριξα το πρώτο βόλι στην ολιγορία και στην καθυστέρηση των τότε κυβερνώντων η Περιφέρεια και Ελλάδα που δεν κάναν τίποτα και μας είχαν έξω. Και δεν θα φτάνουμε. Τώρα από εκεί και πέρα όλοι δικαιούνται να πάρουν ένα μερίδιο της Τώρα καλό ήταν να μας πείτε, εννοείται δημάρχους, περιφέρεια, αντιπολίτευση, τι εννοείται ακριβώς θα είχαμε... Εγώ σας καταγράφω τα γεγονότα και ευτυχώς οι πολίτες έχουν μνήμη και κρίση, αλλά μερικές φορές πρέπει να τους διεγείρουμε, να μην πω να τους ερεθίζουμε τη μνήμη για να βγάζουν πιο ασφαλή συμπεράσματα και για το παρόν, για το παρελθόν και για το σημερινό παρόν και κυρίως για το μέλλον πώς διαγράφεται. Το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση σε αυτούς τους ανθρώπους το περιγράφει εδώ πολύ ωραία μια αγρότησα. 40 χρόνια ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, μας λέει. Φέτος δεν είχα να δώσω 1 ευρώ στα εγγόνια μου γιατί δεν πήρα τίποτα από τα φασόλια μου. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση, κύριε Τσικαλαγιά. Γι' αυτό αυτοί οι άνθρωποι είναι σήμερα στον δρόμο. Το καταλαβαίνω. Απλώς για το ότι είναι στον δρόμο και κάποιοι που ίσως τους ξεσηκώνουν για να είναι στο δρόμο, ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Ο καθένας, όταν βρίσκεται σε μια θέση ευθύνης, να σκέφτεται τι λέει και τι πράττει. Εννοείται και τον κύριο Μάνο, γιατί ο κύριος Μάνος πρωτοστατής όλα αυτή την ιστορία. Δεν χρειάζεται. Ο αντιπεριφερειάρχης. Για να εννοείτε εσείς τον κύριο Μάνο, θα πρέπει να πει ότι. Όχι, προείσταται των κινητοποιήσεων αυτών. Προείσταται. Χθες, μάλιστα, μίλησε για εμπεγμό του ΕΛΓΑ. Χθες το βράδυ που έγινε η προσυγκέντρωση επίλυσης μίλησε με πάρα πολύ σκληρά λόγια για την συγκεκριμένη τακτική που ακολουθούν κυβερνώντες στο θέμα αυτό. Ενώ μαζί του βεβαίως ήταν και ο κύριος Πλάτωνας Μορφίδης. Θα δούμε αν θα είναι... Θέλω να σας πω ότι φυσικά σε κάθε νομό
τον πρώτο λόγο τον έχει ο βουλευτής και μετά είναι η περιφερειακή αρχή και η δήμαρχη. Έτσι λοιπόν, όπως και για την επιβράβευση των όσων έγιναν μέχρι τώρα, είναι, αξίζει έπαινος ιεραρχικά όπως σας είπα, έτσι και τώρα που υπάρχει αυτή η δυσκολία θέλω να σας πω και θυμάστε ότι τον αγώνα, την προσπάθεια με τον Ελγά την έκανα και μόνος μου, την έκανα και μαζί με τον κύριο Κασαπίδη και τον κύριο Μάνο και οι αντιπεριφερειάρχες όπως και ο κύριος Μάνος από, από την αρχή της χρονιάς με την ανάληψη των καθηγών τους και η σημερινή χωρική αντιπεριφερειάρχης η κυρία Κουζατσάνη και αυτή προσπάθησε και θα ήθελα να σας πω ότι όλοι έχουμε βάρος συμμετοχής και ευθύνης στην προσπάθεια να σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, στους παραγωγούς. Ένα ακόμη θέμα, γιατί βεβαίως είναι κυρίαρχο θέμα η απλήρωτη φάση ολοπαραγωγή, αλλά κυρίαρχο θέμα σύμφωνα με την ανακοίνωση που βλέπω είναι και το κόστος παραγωγής. Πια τα πάντα έχουν γίνει πανάκριβα, κύριε Τσικαλάκη, από το κόστος της ενέργειας. Εδώ για αυτό το θέμα έχουμε μια κουβέντα. Ναι. Φέτος θα είναι η χρονιά που θα εφαρμοστεί η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωση για το πετρέλαιο, που είναι μια καινοτομία που την κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη, κάτι που δεν έγινε 5 χρόνια που υποτίθεται είχαμε αριστερή κυβέρνηση και ότι είναι πιο φιλολαϊκή και με τα κατώτερα στρώματα πιο κοντά και σε καμιά περίπτωση δεν ισχύει κάτι τέτοιο αυτό που δεικνύει η πραγματικότητα. Είναι αλήθεια ότι αυξάνονται τα λιπάσματα. Απλώς γίνονται όλες εκείνες οι προσπάθειες. Λιπάσματα, ρεύμα, πετρέλαια, τα πάντα είναι στον Θεό. Όλα προβλήματα φυσικά και υπάρχουν. Και, φυσικά και κατανοώ και μετέφερα και προχθές που ήμουνα με... Και η επιστροφή πετρελαίου που είπατε, μου λένε εδώ οι αγρότες, δεν είναι για όλους τους αγρότες όμως, δεν είναι για όλους τους αγρότες η επιστροφή του πετρελαίου. Δεν ξέρω ακριβώς. Είναι κάποιες προϋποθέσεις. Με κάποιες προϋποθέσεις ακριβώς, δεν είναι για όλους. Θέλω να σας πω ότι και για το ρεύμα που στους επαγγελματίες που έχουν αυξημένες τιμές φυσικά και μας η διεθνής οικονομική κρίση, η διεθνής ενεργειακή κρίση έχει τις επιπτώσεις. Η κυβέρνηση μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο ήδη ανακοίνωσε από τον Ιανουάριο να απορροφήσει το 50% της αύξησης. Θα μου πείτε αυτό που το μετέφερα και στον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού που ήμουν προχθές μαζί του. Λέω, αν κάποιος πληρώνει 100 ευρώ και τώρα πρέπει να πληρώσει 200, το ότι του λέω εμείς δεν πληρώνει 200, θα πληρώσει 150. Κάτι είναι, αν είναι αναπόφευκτο, αλλά δεν πάβει να είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον επαγγελματία. Καμιά αντίρρηση. Αν το 100 γινόταν 105-110 θα το προτιμούσε και ας μην το απορροφούσε η κυβέρνηση. Κανένα ποσοστό της αύξησης. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κατανοώ απόλυτα το τι γίνεται. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά να ξέρετε ότι η κυβέρνηση στο τέλος της τετραετίας θα κριθεί συνολικά για το έργο που έκανε σε όλους τους τομείς. Άλλο μήνυμα εδώ λέει: γιατί πρέπει να εξαρτώμαστε και από την Κοζάνη, ίσως να υπάρξει μια αναγκαιότητα να υπάρχουν κατατόπους, ίσως κλιμάκια του ΕΛΓΑ που να καθαρίζουν αυτές τις δουλειές πολύ γρήγορα και να έχουμε επιθυμητά αποτελέσματα στον συντομότερο χρόνο. Δεν ξέρω αν. Είναι αλήθεια ότι η εντολή από τη διοίκηση του ΕΛΓΑ, που η διοίκηση του ΕΛΓΑ στην Αθήνα έχει την πολιτική ευθύνη, είναι ορισμένη από την κυβέρνηση, ήταν να γίνει αυτό που λέμε τη λέξη οριζόντια καταγραφή. Ναι. Δηλαδή, να πούμε στο Κωνσταράζι έχει 80% ζημιά και όχι να πάμε στο Νατσούλη το σπίτι και στο Τομόπουλο και να δούμε πόσο είναι. Δυστυχώς αυτό είναι ένας άλλος λόγος, αυτό που λέω συνέχεια και έχω γίνει και κακός, ότι ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργεί σωστά. Έχουμε φαινόμενα αργομιστίας, ολιγορίας και αν θέλετε και διαφθοράς. Πρόσφατα αυτές τις μέρες είχαμε και φαινόμενο διαπίστωση φαινομένου διαφθοράς, αν θέλετε και στο κτίριο της αντιπεριφέρειας από προϊστάμενο υπηρεσίας. Μισό λεπτό και αυτό δεν το ξέραμε. Τι βόμβα είναι αυτή η κυρία Τσικαλάκη? Εντάξει, θέλω να σας πω τι είχαμε στην αντιπεριφέρεια, ξαναπείτε το. Ξαναλέω λοιπόν ότι έχουμε στον δημόσιο τομέα φαινόμενα αργομιστίας, ολιγορίας και φαινόμενα διαφθοράς. Αυτά όταν ανεβρίσκονται πρέπει να πατάσσονται. Είπατε ότι είχαμε τέτοιο φαινόμενο τώρα στην αντιπεριφερία. Ό,τι είπα το εννοώ. Δεν χρειάζεται τίποτα. Δεν λέω τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτοί που έχουν την πολιτική ευθύνη... Το είναι βόμβα και θα το δούμε πραγματικά τι είναι. Να βάζουν σε θέσεις ευθύνης αυτούς που αξίζουν να είναι. Αυτούς που αξίζουν να είναι. Και φυσικά όταν υπάρχουν επιβεβαιωμένα φαινόμενα διαφθοράς πρέπει να στέλνονται στη δικαιοσύνη. Αυτή είναι η αρμόδια αρχή για να εφαρμόσει τον νόμο. Λοιπόν κύριε Νατσούλη. Αυτά εμείς κρατάμε ότι το βράδυ θα πάτε στη Γενική Συνέλευση των Αγροτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο.
Δεν ξέρω αν θα προηγηθεί και επίσκεψη των αγροτών στο δικό σας γραφείο. Δεν ξέρω πώς θα γίνει ακριβώς. Θα το δούμε αυτό στην ημέρα. Και πριν κλείσουμε, μόνο μια κουβέντα, γιατί ακούν τη συζήτησή μας και οι αυτοκινητές. Είχατε πει, λέει, σε προηγούμενη εκπομπή μας εδώ στο σταθμό και είχατε υποσχεθεί ότι για το δικό τους θέμα θα συναντηθείτε με τον κύριο Σταϊκούρα. Έγινε κάτι, έχουμε κάποια εξέλιξη? Όχι, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Δεν καταλαβαίνω τώρα ποιο ακριβώς εννοούν οι αυτοκινητές. Οι αυτοκινητές, μάλλον τη Λάρκο, αυτό εννοούν. Α, αυτό, εντάξει, όχι, δεν υπάρχει κάτι νέο. Δεν υπάρχει κάποια επαφή με τον κύριο Σταϊκούρα για το θέμα τους. Και έγονται οι άνθρωποι για το θέμα τους. Της καταβολής των οφειλωμένων. Των δεδουλευμένων, όχι των δεδουλευμένων. Είπα μήπως είναι κάτι τέτοιο, όχι. Όχι, είναι για τους αυτοκινητές της Λάρκο. Δεν έχετε κάποια συνάντηση με τον κύριο Σταϊκούρα? Ενώ είπαμε θα μιλήσουμε δύο λεπτά, βλέπω το χρονόμετρο ότι έδειξε 20. Μας περιμένει το αεροπλάνο, καλή επιστροφή κύριε Τζικαλάκια, και τα λέμε και το βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.